Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη διαδικασία της τραπεζικής διαμεσολάβησης. Τι είναι η τραπεζική διαμεσολάβηση κατά βάση, πώς λειτουργεί, πώς διεξάγεται, αν είναι συμφέρουσα για ένα δανειολήπτη. Η τραπεζική διαμεσολάβηση είναι μια μορφή από τις πολλές μορφές που υπάρχουν μέσα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Διαμεσολάβηση τι είναι? Είναι ένας εξοδικαστικός τρόπος, δηλαδή ένας τρόπος εκτός δικαστηρίων, για να διευθετήσουν δύο αντικρουόμενα μέρη τη διαφορά τους. Η τραπεζική διαμεσολάβηση λοιπόν τι είναι? Όταν ένας δανειολήπτης έχει πάρει ένα δάνειο που δεν μπορεί να το αποπληρώσει, αντιμετωπίζει προβλήματα και από την άλλη πλευρά έχουμε την τράπεζα που θέλει και αυτή να διευθετήσει αυτό το θέμα του δανείου που γίνεται ληξιπρόθεσμο, αυτή η συμφωνία, η συζήτηση, η διαπραγμάτευση που όμως γίνεται με την παρουσία διαπιστευμένου διαμεσολαβητή ονομάζεται τραπεζική διαμεσολάβηση. Πολλοί με ρωτάνε λοιπόν, το ίδιο είναι η διαμεσολάβηση και η διαπραγμάτευση? Δεν είναι το ίδιο. Η τραπεζική διαμεσολάβηση διεξάγεται υποχρεωτικά με την παρουσία διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, υποχρεωτικά με την παρουσία δικηγόρου των μερών, δηλαδή πρέπει να έχει δικηγόρο και ο δανειολήπτης για να τον βοηθήσει να κατανοήσει τις καταστάσεις, να ελέγξει αυτό που θα υπογράψουμε, τη νέα σύμβαση δανείου, τη νέα ρύθμιση. Και έχει δικηγόρο και η τράπεζα. Γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Δεν γίνεται δηλαδή στο χώρο της τράπεζας, γίνεται σε έναν ουδέτερο χώρο, όπου υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες, όπου γίνεται πρώτα μια αρχική κοινή συνάντηση με όλα τα μέρη παρόντα και μετά χωρίζονται τα μέρη σε διαφορετικές αίθουσες και ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής μεταφέρει τα μηνύματα. Γιατί χρειάζεται ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής? Διότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να απογυμνώσει τις καταστάσεις από το συναίσθημα ή από τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί εκείνη τη στιγμή τις παρορμήσεις να υπάρχουν. Δηλαδή βοηθάει τα μέρη να δουν πίσω από ενδεχομένως απογοήτευση, θυμό, αγανάκτηση που μπορεί να έχει ένας δανειολήπτης, μπορεί να δει μία πρόταση που στην αρχή να μην έχει καταλάβει ότι τον συμφέρει και τελικά να τον συμφέρει η τράπεζα, να δει ότι αν επιμένει θα χάσει τελείως την ρύθμιση και θα μείνει ένα δάνειο κόκκινο εσαΐ να λιμνάζει. Άρα συμφέρει να δείξει μεγαλύτερη διάθεση επαναχώρησης και η τράπεζα προκειμένου να διευθετηθεί ένα δάνειο. Βοηθάει ο διαμεσολαβητής. Ποια είναι η διαπραγμάτευση? Η διαπραγμάτευση είναι να απευθυνθεί ο δανειολήπτης ή με τη βοήθεια ενός δικηγόρου ή μόνος του σε ένα κατάστημα να μιλήσει με ένα τραπεζικό υπάλληλο. Θα μου πείτε, γιατί εγώ να κάνω διαμεσολάβηση και να μην πάω μόνος μου να κάνω διαπραγμάτευση? Πολύ σωστό το ερώτημα, διότι και η διαμεσολάβηση έχει κόστος όταν πρέπει να παρουσιαστεί διαμεσολαβητής και δικηγόροι, ενώ η διαπραγμάτευση πας μόνος σου και δεν έχει κανένα κόστος. Έχω παρατηρήσει ότι οι δανειολήπτες, οι οποίοι πάνε μόνοι τους στα καταστήματα να μιλήσουν με τον υπάλληλο, καταρχήν ο υπάλληλος δεν τους αφαιρώνει και πολύ χρόνο. Υπάλληλος είναι, τη δουλειά του κάνει. Δεν θα τους εξηγήσει ίσως τόσο καλά τις ρυθμίσεις. Αυτό που προσπαθεί να κάνει και που έχει εντολή ο υπάλληλος είναι να υπογραφεί αυτή η ρύθμιση. Αυτός είναι ο στόχος του. Αυτά που υπογράφουν δεν τα έχουν διαβάσει ή δεν τα έχουν κατανοήσει. Πρόσφατα είχα πάει με μία πελάτησά μου σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Αποφασίσαμε να μην γίνει διαμεσολάβηση και να γίνει μια διαπραγμάτευση. Πήγαμε λοιπόν, συνεννοήθηκα με την υπάλληλο. Άλλα λέγαμε στην αρχή, άλλα γίναν μετά, άλλα λέγαμε στην αρχή όταν συνεννοούμασταν για το τι πρέπει να υπογράψουμε, άλλα τελικά έγιναν. Όταν πήγα μαζί με την δανειολήπτρια, ενώ συμφωνούσε με αυτά που θα υπογράφαμε, κατάλαβα ότι δεν είχε καταλάβει τι υπογράφαμε, δεν είχε καταλάβει τι υποχρεώσει αναλαμβάνει, έπρεπε να τις εξηγήσω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Άρα ναι, μπορεί κάποιος να πάει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μόνος του, αλλά πρέπει να καταλάβει τι υπογράφει. Γίνονται τραπεζικές διαμεσολαβήσεις? Ναι, και με μεγάλη επιτυχία. Τραπεζικές διαμεσολαβήσεις και παραδείγματα μπορείτε να δείτε στο site μου korsanu.gr, όπου εκεί έχω όλες τις διαμεσολαβήσεις στις οποίες έχω παρασταθεί, είτε ως διαμεσολαβήτρια είτε ως δικηγόρος του δανειολήπτη. Είναι μια άρτια διαδικασία, είναι μια διαδικασία που κρατάει πολλές ώρες, περίπου ένα δεκάωρο, και σε αυτές τις ώρες είναι το μόνο σίγουρο ότι ο δανειολήπτης καταλαβαίνει τι του γίνεται, καταλαβαίνει τους όρους που υπογράφει, καταλαβαίνει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, βρίσκεται εκεί, μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, έχει νομική εκπροσώπηση από ένα δικηγόρο, μπορεί να υποστηρίξει και να διαπραγματευτεί τι θέλει και τι μπορεί και ποιες είναι οι δυνατότητές του.
Δεν έχουν όλες οι τράπεζες συστήσει τμήματα τραπεζικής διαμεσολάβησης. Τμήμα τραπεζικής διαμεσολάβησης προς το παρόν έχει συστήσει η Do Value Greece, που διαχειρίζεται τα δάνεια της Eurobank. Πρέπει να πούμε ότι οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και περιμένουν να εκδικαστεί η αίτησή τους, και αυτοί είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουν μήπως τους συμφέρει να κάνουν διαμεσολάβηση ή να δουν αν τους συμφέρει να περιμένουν να γίνει το δικαστήριο. Στις υπόλοιπες τράπεζες γίνονται απλές διαπραγματεύσεις, στις οποίες μπορεί ένας δανειολήπτης να πάει είτε μόνος του, είτε με τη βοήθεια ενός δικηγόρου, και συμβουλή μου είναι να καταλαβαίνει τι υπογράφει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επαγγελματική μου σελίδα korsanou.gr, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε σε τακτική βάση για νομικά θέματα.